Μαζί μας έχουμε την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, τομεάρχη ψηφιακής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόσφατα είχαμε τη συμφωνία στο Eurogroup, σε σημείο που είδαμε ότι από την πλευρά της η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο της χαράς ο Πρωθυπουργός να φορέσει γραβάτα. Πιστεύετε ότι θα φέρει κάποιες καλύτερες μέρες για την Ελλάδα και τους Έλληνες αυτό? Κοιτάξτε, καλές οι φιέστες, καλές οι γραβάτες, αλλά πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Προφανώς οτιδήποτε είναι μια ελάφρυνση του χρέους είναι θετικό. Όμως η συμφωνία αυτή πέρασε κάτω από τον πύχη, όπως περνάει και η κυβέρνηση. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας μέτρα, ότι έχουμε μπροστά μας δεσμεύσεις, πρωτογενή πλεονάσματα, μειώσεις συντάξεων. Δυστυχώς η πραγματική κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουμε ρότα. Πρέπει να πάμε μπροστά με έναν διαφορετικό τρόπο. Εκτός από τη συμφωνία του Eurogroup, είχαμε πρόσφατα και τη συμφωνία της Πρέσπες. Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας υποτίμησε το πατριωτικό συνέστημα των Ελλήνων και αυτό, πιστέψτε με, θα το εισπράξει στην κάλπη. Έχει γίνει μια εθνικά επιζήμια συμφωνία και όπως έχει πει και ο πρόεδρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επί δικών μας ημερών, αυτό δεν πρόκειται να περάσει από τη Βουλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.